Δεν θα επανέλθω στα ζητήματα του νομοσχεδίου. Ζήτησα το λόγο μόνο για να διευκρινίσω την ψήφο μας για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Πρώτον, σε σχέση με την τροπολογία 1632 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να διευκρινίσω γενικά ότι υπάρχει το γνωστό πρόβλημα με τα διαφορετικά άρθρα που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Άρα θα τοποθετηθούμε συνολικά στην τροπολογία αυτή με το κατά, διότι στην ψήφο μας βαρύνει το άρθρο 1 σε σχέση με την τροποποίηση του νόμου 927 του 79, το γνωστό αντιρατσιστικό νόμο, ο οποίος είχε τροποποιηθεί το 14 με βάση αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είχαμε διαφωνήσει, σε σχέση με μια επικίνδυνη ρύθμιση που διευρύνει στην πραγματικότητα τη δίωξη σε περιπτώσεις όχι μόνο βέβαια στα γνωστά εγκλήματα για την άρνηση εγκλημάτων του ναζισμού, αλλά σε αυτή τη γενίκευση που γίνεται με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, τα οποία προσδιορίζονται από το Διεθνές Δικαστήριο και για το οποίο υπάρχουν σοβαρές, αν θέλετε, αμφιβολίες σε σχέση με την πολιτική σκοπιμότητα του χαρακτηρισμού του ενός ή του άλλου εγκλήματος πολέμου. Να μην επεκταθώ σε αυτά τα θέματα, έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά πολλές φορές. Σε αυτή τη ρύθμιση με την τροπολογία, στην πραγματικότητα αποσυνδέεται η επιβολή σημαντικών προστήμων που μπορεί να προβλεφθούν σε βάρος νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων στην περίπτωση που για αυτά τέτοια εγκλήματα καταδικαστούν εκπρόσωποι ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως μέλη αυτών των νομικών προσώπων, και εδώ αποσυνδέεται ουσιαστικά έστω ακόμα και από την αμετάκλητη παραπομπή των φυσικών αυτών προσώπων σε δίκη. Κατά τη γνώμη μας είναι μια επικίνδυνη ρύθμιση που διευρύνει πάρα πολύ τη δυνατότητα αυτής της επιβολής των προσώπων πριν καν παραπεμφθούν αμετάκλητα τα φυσικά πρόσωπα σε δίκη, και γι' αυτό καταψηφίζουμε το σύνολο της τροπολογίας, ενώ σε άλλα άρθρα, όπως για παράδειγμα το 5 και το 6, δεν θα είχαμε αντίρρηση, τα θεωρούμε λογικά, θα τα ψηφίζαμε. Και έχουμε και συγκεκριμένες άλλες παρατηρήσεις στα επιμέρους. Τώρα για την τροπολογία την 1633 του οικονομικών και άλλων διατάξεων, θα ψηφίζαμε θετικά το άρθρο 1 που αφορά τη ρύθμιση για τα έξοδα κηδείας των ατόμων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, να είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα. Σε κάθε που θα ψηφίζαμε αυτή τη ρύθμιση. Ωστόσο, επειδή με επόμενες ρυθμίσεις της τροπολογίας έχουμε ορισμένες ενστάσεις και διαφωνίες, θα τοποθετηθούμε συνολικά στην τροπολογία με το παρόν. Και μία κουβέντα, επειδή έγινε η πρόταση από τη μεριά του κύριου Ξανθόπουλου, νομίζω εκπροσωπώντας τον τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν έχει σκοπό ο Υπουργός για την πρόταση που έγινε για να γίνονται οι αγωγές των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, χωρίς την καταβολή αγωγόσιμων, δικαστικών αισθήμων και άλλων. Θεωρούμε αυτονόητο, είμαστε σύμφωνοι με μια τέτοια ρύθμιση. Βέβαια, καταδεικνύεται, αν θέλετε, το κόστος και τα εμπόδια που υπάρχουν για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και γι' αυτό πολλές φορές αναγκάζεστε να προβαίνετε σε τέτοιες ρυθμίσεις, γιατί για πολλούς ανθρώπους είναι απαγορευτικά τα έξοδα για να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τη διεκδικήσουν. Και βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι αυτές οι αυτονόητες, επιβεβλημένες διευκολύνσεις από τη μεριά του κράτους προς τις οικογένειες αυτών των αθώων θυμάτων δεν μπορούν να ξεπλύνουν τις ευθύνες όλους σας για αυτό το προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα σε βάρος τους. Ευχαριστώ.